Από 1η έως 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχή χρονιά το διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο Asian Machine Open. Λέω τρίτη χρονιά και πραγματικά συγκινούμε και μου φαίνεται πολύ έτσι περίεργο και παράξενο. Μου φαίνεται σαν χθες που πριν από μερικά χρόνια με τον Ανδρέα Ζαγάου και τον Άρη τον Κορομιλά καθόμαστε στο κύμα και συζητάγαμε για αυτή τη διοργάνωση, το όνειρο και στόχο που θέλουμε να κάνουμε. Και φτάσαμε στο σημείο να διοργανώνουμε το τρίτο διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο, Asian Machine Open. Το τουρνουά αυτό θα διεξαχθεί φέτος 1 με 4 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Buka Beach Resort στην παραλία ανάληψης στη Μεσίνη. Διοργανώνουμε αυτό το τουρνουά με την περιφέρεια Πελοποννήσου που έχει σταθεί αρρωγός και στηρίζει αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή. Η συμμετοχή για μία ακόμα χρονιά μεγάλη με 40 αθλητές και συνοδούς να λαμβάνουν μέρος από 13 χώρες του κόσμου. Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 40 αθλητές, αθλήτριες και συνοδούς από 13 χώρες. Έχουμε αθλητές από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Τουρκία, Ρουμανία, Φιλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Ελλάδα, Δανία, Κροατία, Ιταλία, Βουλγαρία και Ελβετία. Νιώθουμε περήφανοι για αυτή τη διοργάνωση. Είναι η τρίτη χρονιά που στεκόμαστε δίπλα και αρρωγή στην προσπάθεια αυτή και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε ως αιρετή περιφέρεια, ως περιφέρεια Πελοποννήσου, ότι πραγματικά είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι στους συμπολίτες μας. Εκτός από το αγωνιστικό μέρος θα υπάρξουν αρκετές παράλληλες δράσεις. Πέρα από τις αγωνιστικές και αθλητικές υποχρεώσεις που έχουν οι αθλητές, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο στην αρχαία Μεσίνη. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή έχουμε συμμετοχές αθλητών που είχαν έρθει και την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά και το έχουν κάνει αυτή την εκδρομή, φέτος έχουμε εντάξει άλλη μια δραστηριότητα, επίσκεψη στο Μουσείο Παραδοσιακών Στολών της κυρίας Βικτωρίας Καρέλια, που το θεωρούμε πάρα πολύ. Είναι αξιόλογο και τρομερό έτσι, για μια επίσκεψη. Και την πόλη φυσικά της Καλαμάτας. Γαστρονομία, φιλοξενία, τουρισμός, επισκέψεις. Νομίζω έχουμε ένα ευρύ φάσμα και θα κάνουμε πολλά πράγματα για τους αθλητές.